Ειλικρινά εκπλήσωμαι με την αντοχή σας μετά τους πυροβολισμούς που δέχεστε ουσιαστικά από όλες τις πτέρυγες. Και αυτό πραγματικά αποδεικνύει ότι οι ρυθμίσεις που φέρνετε έχουν πρόβλημα. Ασχέτως αν οι βουλευτές της συμπολίτευσης κάπου στη διαδρομή θα κάνουν τη σχετική κουλουτούμπα. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων διέπεται από μια αντικοινωνικότητα πρωτοφανή, αφού έρχεται ως λέλαπα και ισοπηδώνει τα πάντα, έχοντες και πληβίους, όλοι στην ίδια τάξη. Όχι μόνο δεν προβλέπει αφορολόγητο όριο, αλλά και συνδέεται με την υπερφορολόγηση ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Αν κάποιος δεν έχει εισόδημα και άλλη περιουσία, τι θα κάνετε, πώς θα το εισπράξετε το φόρο? Θα τον οδηγήσετε στα δικαστήρια για να σοφρονιστεί? Μα δεν θα έχει να πληρώσει. Θα προχωρήσετε στον πληστηριασμό του σπιτιού του όταν την ίδια ώρα στο διπλανό του, το διπλανό του θα τον προστατεύετε και ορθά βεβαίως, γιατί χρωστάει στις τράπεζες? Με τη συζητούμενη ρύθμιση ανοίγεται ταυτόχρονα και την φορολόγηση της αγροτικής γης. Αποτελεί κερκόπορτα για τον αγροτικό χώρο. Και δεν είναι τυχαίο ξαφνικά ότι όλοι οι βουλευτές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, όλοι έχουν τοποθετηθεί και μεταφέρουν πραγματικά την αγωνία του αγροτικού χώρου. Γιατί βλέπουν όλους τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου γης, καλλιεργούμενοι σκευοσκήσιμοι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, εντάσσεται στην εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακινήτων. Πρόκειται για ένα ρεσάλτο σε ένα χώρο που όλοι θεωρούμε ότι δεν αντέχει άλλο, αλλά ταυτόχρονα τον θεωρούμε ως το χώρο εκείνον που μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Πολλά τα ερωτήματα και θα σας βάλω μερικά. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καταγεγραμμένα τα συγκεκριμένα εμπράγματα δικαιώματα τουλάχιστον στο 50% των εκτάσεων αυτών. Ποια κανονικότητα και δικαιοσύνη θα έχει η υλοποίηση αυτής της ρύθμισης στην πράξη? Δεύτερον, με ποιες χρήσεις γης και με ποιες αξίες επιχειρείτε να προχωρήσετε σε αυτές τις ρυθμίσεις? Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει για τη φορολόγηση της αγροτικής γης που έχει προοπτικές οικιστικής ανάπτυξης και συνεπώς έχει κάποια αξία. Αλλά ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή η γη? Ασφαλώς και δεν είναι η καλλιεργούμενη γη του Γεωργού και ο βοσκότοπος του κτηνοτρόφου, επειδή άκουσα για κάποιο συνάδελφο, τον κύριο Κεφαλογιάννη, που είπε προηγούμενα ότι πρέπει να φορολογηθεί ο βοσκότοπος. Η αξία του βοσκότοπου, αν τον λάβουμε υπόψη με τη χρήση του, δεν είναι μεγαλύτερη. Βέβαια, συμφώνησε με την φορολόγηση των βοσκοτόπων. Και εγώ σας λέω ότι η συγκεκριμένη... Κάντε διάλογο, τοποθετηθείτε, κύριε... Λοιπόν, μην κάνετε. Εγώ σας λέω το απλό, ότι η αξία του βοσκοτόπου κατά στρέμα είναι μικρότερη από τη φορολόγηση που πάτε να επιβάλλετε, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση γης. Γιατί η προσφορά του όσον αφορά τη στήριξη της κτηνοτροφίας δεν είναι μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν, και επειδή άκουσα και προηγούμενα μιλούσε ο κύριος Μουσουρούλης ότι γιατί εμείς διαφωνούμε για την περίπτωση της καλλιεργούμενης γης εντός οικισμών της Χίου με μαστίχα. Βεβαίως, αν αυτή η γη δεσμευτεί για τη συγκεκριμένη χρήση, βεβαίως θα πούμε ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί η συγκεκριμένη γη. Για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί όταν θέλουμε να στηρίξουμε ένα χώρο πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και βεβαίως η ρύθμιση που φέρνετε δεν συγκεκριμενοποιεί τα πράγματα. Άλλο ερώτημα. Σε ποια παραγωγική και μεταποιητική δραστηριότητα τα εργαλεία άσκησης θεωρούνται φορολογητέα ήδη? Τουλάχιστον στη χώρα μας σε καμία. Ποια η σχέση του μέσου του αγροτικού εισοδήματος με το μέσο εισόδημα των υπολείπων, όλων των υπολείπων τάξεων
του ελληνικού λαού. Το 40% του μέσου υπολείπου εισοδήματος αντιπροσωπεύει το αγροτικό εισόδημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ξέρετε ότι το οικονομικά ασφικτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την υπερφορολόγηση των αγροτών επιβαρύνεται επιπλέον και με την έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί ήδη στην αγροτική πίστη, για την οποία η κυβέρνηση φέρει αποκλειστική ευθύνη, ειδικά μετά το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας. Ασφαλώς, κύριε Υπουργέ, εσείς γνωρίζετε τη λειτουργία του εκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, ο οποίος στέλνει όλα τα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε εισπρακτικές εταιρείες, τρομοκρατώντας δανειολήπτες και οικογένειές τους. Το ξέρετε. Ενώ την ίδια ώρα αποστέλλονται στην εφορία ληξιπρόθεσμες οφειλές από αγροτικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και βέβαια, ιδιαίτερα αυτή την τακτική την εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία δώσατε τα συγκεκριμένα δάνεια ως πρίκα, δάνεια εξασφαλισμένα που είχαν την εγγύηση του δημοσίου. Λίγο ανοχή, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα και με την συμπεριφορά που ακολουθεί το κράτος, γιατί έχετε ενεργοποιήσει τις διατάξεις του νόμου 3943 του 2011 που αφορούν τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό οφειλών, με αποτέλεσμα είτε επιστροφές από ΦΠΑ είτε ενισχύσεις να τις βάζετε στη διαδικασία συμψηφισμού και αναγκαστικής ίσπραξης, εφόσον βεβαίως υπάρχει απέτηση από πλευράς δημοσίου, από πλευράς τρίτων. Ξεκαθαρίζουμε ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η εκτός σχεδίου καλλιεργούμενη και βοσκήσιμη γη, σας μίλησα πριν για χρήσεις προηγούμενα, και τα ακίνητα βεβαίως που στεγάζουν δραστηριότητες του αγροτικού χώρου, του πρωτογενούς τομέα, αποτελούν εργαλεία άσκησης παραγωγικής δραστηριότητας και ως τέτοια δεν μπορούν να υπολογιστούν ως φορολογητέα ύλη στον υποσύσταση ενιαίων φορακινήτων. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλουμε να χαθεί ούτε ένα κιλό από την αγροτική παραγωγή που έχει σήμερα η χώρα μας, και ούτε βεβαίως ούτε ένας αγρότης να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πότε επιτέλους θα καταλάβετε ότι οι αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και αν αυτό συμβαίνει ακολουθεί μια δραματική συρρήκνωση του πρωτογενού τομέα και βεβαίως και της επαρχίας. Δεν είμαστε κατά της φορολόγησης των αγροτών, εφόσον έχουν και αυτή την δυνατότητα βεβαίως και να πληρώσουν όπως αντίστοιχα πληρώνουν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Αυτά σήμερα, αύριο θα πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλες συζητήσεις μέσα, ιδιαίτερα που αφορούν οικοδομικούς συνεταιρισμούς, θα τα πούμε αύριο, κύριε Αποστόλου. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Μαυρουτζής Βορύδης έχει το λόγο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.